Χειροπέδεσε δεκάδες πρώην βουλευτές και ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας πέρασε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, με την κατηγορία ότι επιχείρησαν την ανατροπή της τοπικής κυβέρνησης. Οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε μια ανεπίσημη προεκλογική διαδικασία με στόχο την επιλογή υποψηφίων της αντιπολίτευσης εν όψη των εκλογών που επρόκειτο να γίνουν τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά αναβλήθηκαν για ένα χρόνο. Πρόκειται για τη μαζικότερη δράση καταστολής του δημοκρατικού κινήματος της χώρας μετά την εφαρμογή του αμφιλεγόμενου νόμου για την εθνική ασφάλεια που επέβαλε το Πεκίνο τον περασμένο Ιούνιο. Ο νόμος ποινικοποιεί πράξεις ανατροπής, απόσχησης, τρομοκρατίας και συμπαιγνίας με ξένες δυνάμεις για παρέμβαση στις υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ και προβλέπει ποινές που φτάνουν και την ισόβια κάθριξη για τους παραβάτες. Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε πως οι συλλήψεις αποδεικνύουν ότι ο νόμος θεσπίστηκε για να τιμωρεί όποιον τολμά να αμφισβητήσει το κατεστημένο.